Την Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να άρει την εξαίρεση που είχε προβλεφθεί για τα εμπορεύσιμα χρηματοδοτικά μέσα που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από το ελληνικό δημόσιο και βάσει των οποίων οι ελληνικές τράπεζες είχαν πρόσβαση στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, απόφαση που θα εκτελεστεί από τις 11 Φεβρουαρίου. Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί έκπληξη και σύμφωνα με την απόφαση του 2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είχε ληφθεί στις 22 Μαρτίου του 2013, οι κρατικές εγγυήσεις που καταθέτουν οι τράπεζες για την άντληση ρευστότητας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πάψουν να γίνονται δεκτές από την 1η Μαΐου του 2015. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα απλά μετέφερε τον χρόνο μιας προηλημένης απόφασης 17 μέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Η πρακτική αυτή του ήπιου ευνηδιασμού είναι χαρακτηριστική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ερμηνεύεται ως προσπάθεια άσκησης πίεσης εκατέρωθεν σε ελληνική κυβέρνηση και εταίρους, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Ως εκ τούτου, είναι περισσότερο μια πολιτική παρά οικονομική κίνηση. Είναι δύσκολη αυτή η διαπραγμάτευση, όπως περιμέναμε εκ των πραγμάτων να είναι δύσκολη. Είναι ένα σκληρό μπραντεφέρ. Πιστεύω όμως ότι το επιτελείο, το οικονομικό και ο Πρωθυπουργός θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να εισακουστούν τα δίκαια ενός λαού. Άλλωστε η εκλογική αναμέτρηση, κύριε Λάτς, αυτό το χαρακτήρα είχε. Τι ζήτησε ο λαός επιτέλους με την ψήφο του? Να απαλλαγεί από αυτόν τον κοινωνικό κεάδα στον οποίο τον έριξαν η μερκελική πολιτική μαζί με τους με το πολιτικό προσωπικό που δυστυχώς δεν διαπραγματεύτηκε καθόλου τα δίκαια του ελληνισμού. Είναι λογικό ότι όταν έχουν συνηθίσει σε μια κυβέρνηση και σε υπουργούς που τους χτυπούν με εφημερίδες στα κεφάλια και λένε ναι σε όλα και είναι υποτελείς, να αντιδρούν και να έχουμε φαινόμενα εκβιασμού όπως τον εκβιασμό από την πλευρά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του κ. Ντράγκη. Ωστόσο όμως η κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, με πρωθυπουργό τον Αλέξη τον Τσίπρα, θα αντιμετωπίσει θεσμικά όλο αυτό το ζήτημα, γιατί έχουμε και το ηχηρό μήνυμα από όλους τους Έλληνες και οι οποίοι επιθυμούν την ανατροπή και την ελπίδα. Die eine Sache, um die wir bitten, ist, dass wir nicht mit einem Ultimatum unter Druck gesetzt werden. Gebt uns bis Ende Mai, bis zum Anfang des Sommers, damit wir unsere Lösungsvorschläge auf den Tisch bringen können, um mit unseren Partnern darüber zu beraten.